Κύριε Παπαδάτο, στο Άργο σήμερα έρχεστε για ακόμη μία φορά. Αυτή τη φορά στόχος είναι το γύρισμα ενός τρέιλερ για τις εκκλησιάζουσες που θα δούμε τουλάχιστον σε 55 παραστάσεις αυτή την καλοκαιρινή σεζόν. Mm-hmm. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας, μία παράσταση εκκλησιάζουσες 2018. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα ανταμυφθεί πάρα πολύ, θα γελάσει πάρα πολύ. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα, με πολύ όρεξη, πολύ χιούμορ, πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε. Είμαστε ένα απίστευτο team, παρότι είμαστε πάρα πολλά άτομα σαν θείασος, γιατί κοντεύουμε τα 30, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Όπως βλέπετε και εδώ, για να βαφτούμε, μας παίρνει πάρα πολύ. Έχουμε έρθει ολόκληρο team από την Αθήνα. Άργος, υπέροχο μέρος, υπέροχη ιστορία, είναι ένα υπέροχο θέατρο πίσω. Έχω ξαναπαίξει στα αυτό το θέατρο. Το κοινό εδώ στο Άργος είναι εξαιρετικό, πάντα μας αγκαλιάζει με όλα τα, με όλα τα καλούδια τους. Φυσικά και ο Δήμαρχος εδώ μας αγαπά και μας στηρίζει δυνατά. Εκκλησιάζει λοιπόν 2018, με υπέροχες συνεργασίες, Αντώνης Λουδάρος, στο ρόλο το κεντρικό της Πραξαγόρας, έτσι, και το πλαισιώνουμε όλες από όλο το πλαίσιο της Ελλάδας, γιατί δεν είμαστε μόνο οι γυναίκες. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος έχει κάνει αυτό το απίστευτο κομμάτι που μας έχει βάλει να είμαστε από όλη την Ελλάδα γυναίκες. Και έτσι φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο σημαντικό κομμάτι, και δείχνουμε όλη την Ελλάδα μας. Να πούμε ότι γυναίκα δεν υπάρχει καμία. Όχι, είναι όπως ανέβαιναν οι αρχαίες τραγωδίες στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα μας, που οι άντρες υποδιόντουσαν όλους τους γυναικείους ρόλους, και αυτό θεωρώ ότι έχει ξαναγυρίσει η μόδα, ξαναλέμε. Υπάρχει μια λούπα σε αυτό το κομμάτι και έχει πολύ ενδιαφέρον. Η παράσταση θα είναι, πρώτα απ' όλα, να πούμε και μερικά ονόματα συμπροταγωνιστών σου. Μα φυσικά. Είναι ο Ηλίας ο Μελέτης, ο κύριος Λουδάρος που θα κάνει την Πραξαγόρα, ο κύριος Σταρόβας, και πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνου, που μεγάλη μου τιμή που παίζω με τον κύριο Κωνσταντίνου. Γιατί από μικρό παιδί, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις με έναν τέτοιο ηθοποιό που τον βλέπεις και έχεις τη στιγμή να γίνεις και εσύ ηθοποιός και να παίζεις δίπλα του, μόνο σεβασμό αποπνέει όλο αυτό το κομμάτι, και φυσικά μια ταπεινότητα ώστε να μπορέσεις σαν νέος ηθοποιός να αποκτήσεις και να αποκομίσεις τέτοιες εμπειρίες, ώστε και εσύ σιγά σιγά να μεταλαμπαδεύσεις αυτή τη γνώση και την εμπειρία που παίρνεις από έναν τέτοιο ηθοποιό. 55 παραστάσεις μέσα σε 2 μήνες σημαίνει μία παράσταση σχεδόν κάθε μέρα. Ναι. Σημαίνει μετακινήσεις, πολύ σημαίνει full κούραση, έτσι, ναι, ατομική, ναι, ναι, κούραση. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Όταν υπάρχει αγάπη και τέτοια όρεξη για όλο αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι το προσπερνάς. Είναι πάρα πολύ κουραστικό, εννοείται, δεν το συζητώ, έτσι, είμαστε άνθρωποι, αλλά το προσπερνάς και πας παρακάτω. Γιατί είναι η αγάπη που μας ενώνει για το θέατρο, μας ενώνει ο Αριστοφάνης, η αρχαία Ελλάδα και γενικότερα η Ελλάδα και όλο αυτό που κάνουμε απέναντι σε αυτό το κομμάτι που λέγεται επάγγελμα ηθοποιού. Δημήτρη, μια τελευταία ερώτηση. Είσαι ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός, νέος ηθοποιός, που δεν μπορεί να μένεις σε αυτό που είναι το καλοκαίρι αυτή τη στιγμή. Έχεις και άλλα όνειρα και άλλους στόχους για τους επόμενους μήνες, για τις επόμενες σεζόν. Τι ακριβώς αυτή τη στιγμή παίζεις στο μυαλό σου για το μετά? Αρχικά, ο πρωταρχικός μου στόχος είναι να πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι, να αρέσει αυτό το κομμάτι, αυτή η δουλειά στον κόσμο, γιατί για τον κόσμο το κάνουμε ούτως ή άλλως. Φυσικά και σκέφτομαι το επόμενο βήμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ηθοποιεί σε μια τέτοια κατάσταση που ζούμε όλοι στην Ελλάδα μας, έτσι. Είναι δύσκολο. Ήταν που ήταν δύσκολο να βρεις δουλειά, τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά φυσικά σκέφτεσαι πάντα το επόμενο βήμα, γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι, αλλά και πριν πεινάσεις, φροντίζεις για να φας το επόμενο φαγητό σου. Άρα λοιπόν και εγώ σκέφτομαι, ήδη συζητάω κάποια πράγματα για το χειμώνα, μου έχουν προτείνει κάποια κομμάτια. Τα σκέφτομαι, τα λογαριάζω, γιατί ξέρεις πάντα και το καλλιτεχνικό βήμα είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτείς από όλες τις απόψεις και να λάβεις τη σωστή απόφαση. Δημήτρη μου, ραντεβού σε λίγες εβδομάδες, εδώ στην έναρξη εδώ ξανά στάσεων, για να δούμε πλέον και την κανονική ταινία. Επίσημα πια από εδώ, στάδιο, εδώ από που η ατμόσφαιρα σίγουρα είναι πολύ διαφορετική. Ναι, τέλεια, σας περιμένουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.